Μία από τις πρώτες μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν διεκόπη επανειλημμένα την Τρίτη από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές. Η ομιλία του Τζο Μπάιντεν και της Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις στην αμφίροπη πολιτεία της Βιρτζίνια είχε ως θέμα την υπεράσπιση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση. Το ζήτημα έχει αποδειχθεί ότι φέρνει στην κάλπη ψηφοφόρους που θέλουν να εμποδίσουν τους Ρεπουμπλικάνους από το να επιβάλλουν περιορισμούς. Αρκετές διακοπές ανάγκασαν τον Αμερικανό Πρόεδρο να σταματήσει για λίγο την ομιλία του ή να προσπαθήσει να μιλήσει πάνω από τις φωνές που ζητούσαν εκεχηρία τώρα ή τον αποκαλούσαν γενοκτόνο Τζο λόγω της στήριξής του προς το Ισραήλ. Κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους οδηγήθηκαν έξω από την αίθουσα όπου μιλούσε ο Μπάιντεν, όμως οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέχισε να μιλά, αν και προειδοποίησε τους παρευρισκόμενους ότι οι διακοπές θα συνεχιστούν. Θα διαρκέσει κάποια ώρα. Τα έχουν προβλέψει όλα, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ οι υποστηρικτές του προσπαθούσαν να καλύψουν τις φωνές των διαμαρτυρόμενων. Η στάση του Biden στη σύραξη στη Μέση Ανατολή έχει στυλιτευθεί πολλές φορές και έχει μειώσει τη δημοτικότητά του μεταξύ νεαρών ψηφοφόρων και ψηφοφόρων που αντιτάσσονται στον πόλεμο. Κατά την ομιλία του πάντως, ο Τζο Μπάιντεν επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζοντας ότι λόγω του διορισμού από εκείνων τριών συντηρητικών δικαστών στο ανώτατο δικαστήριο, στερούνται οι Αμερικανίδες ένα θεμελιώδες δικαίωμα.